Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα ξεκινήσουν από αύριο 5η 1 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Απολωνιάδας στην Αλεξανδρούπολη, που είναι σκαμμένη από τα τέλη Μαΐου λόγω των έργων για το φυσικό αέριο. Από την εργολήπτρια εταιρεία του έργου ανακοινώθηκε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 15 του ίδιου μήνα, πλην των ωρών κοινής ησυχίας, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες στις οδούς Ροδόπης, Σαμοθράκης, Βυζεϊνού, Τροάδος, Αδαμαντίου Κοραής, Καμάνδρου, Ελισπόντου, Ορεστιάδος, Μουδανιών Απολωνιάδος, Κρήτης, Έλλης, Κίου, Οικονόμου, Τρικούπη, Κολέτη, Ζαρίφη, Φεραίου, Λεωφόρου Δημοκρατίας, Καρτάλη, Θουκυδίδου, Τενέδου, Παναγάθου και Σαλάτου. Για το ζήτημα της ασφαλτόστρωσης, το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε και συνάντηση της εργολήπτρας εταιρείας με το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Η συνάντηση μάλιστα διεξήχθη σε υψηλούς τόνους, με τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη να ζητάει το λόγο από την εταιρεία για τη μεγάλη καθυστέρηση της επαναφοράς του οδοστρώματος στην πρώτερη του κατάσταση στην Απολωνιάδα. Κύριε Δήμαρχε, δεν είπα ότι θα ασφαλτοστρώσουμε όλη την αγορά. Τι είπατε? Ότι μπορούμε να ασφαλτοστρώσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το καλύτερο δυνατό ήταν από τους 14 δρόμους να κάνετε τον ένα. Δηλαδή, και ας το πω διαφορετικά, κάνατε τον ένα. Μεσολάβησαν 15 μέρες από τότε. Τι έγινε, ποια συνέχεια, τι ασφαλτοστρώσατε πριν από το 15 Αύγουστο μέχρι σήμερα? Έχουμε 15 μέρες, 31-8 ο μήνας σήμερα. Από 1 Αυγούστου ρίξαμε 3 χιλιόμετρα στην πόλη ασφαλτικά. Στην πόλη, στην Απολωνιάδα, γιατί δεν ρίξατε? Γιατί... Η Απολωνιάδα είναι κέντρο πόλη, είναι τουριστικό σημείο. Έχει θέση παρκαρίσματος, διέρχεται κόσμος. Τώρα που η παραλιακή είναι κλειστή από τις 8 μέχρι τη 1 η ώρα τα ξημερώματα, ο κόσμος παρκάρει και πηγαίνει με τα πόδια και τα αυτοκίνητα. Συγγνώμη, λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα? Είναι κάλυψη δημοσιογραφική, ενημέρωση είναι. Πότε θα ακούσει ο Δημότης ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης? Δεν μπορώ να ακούω ότι πηγαίνει ο κόσμος και πέφτει μόνος του πάνω στις τρύπες που έχετε ανοίξει. Να αποχωρήσετε, διότι αυτή είναι η διαρκώση της συμπεριφοράς σας. Να απέχετε από το διάλογο και τη συμφωνία. Εδώ θέλουμε να φτιάξουμε το εμπορικό κέντρο. Εδώ είναι εργολάβος που έχει το πεζόδρομο. Και περιμένει να μας πείτε πότε θα μπείτε. Έχετε χρονοδιάγραμμα. Έχετε χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το λέτε με την υπηρεσία. Απαντήστε εδώ, δημόσια την υπηρεσία. Έχετε χρονοδιάγραμμα πότε θα μπείτε στο κέντρο. Άρα προτείνατε να μπούμε μέσα στο καλοκαίρι, όπως λέτε, για την Απολωνιάδα στις καφετέριες. Αυτή είναι η πρότασή σας. Δεν πρότεινα να ανοίξετε, να δώσετε χρονοδιάγραμμα που ανοίγετε τρύπες και να κλείνετε τις τρύπες σύμφωνα με τη συνθήκη που πρέπει. Την πρακτική. Ασφαλτικά δεν έχουν. Πώς είναι κλειστές οι τρύπες? Είναι η Απολωνιάδα κλειστή αυτή τη στιγμή? Είναι κλειστή η Απολωνιάδα? Μιλάτε με παραδείγματα. Η Απολωνιάδα πιο ένας δρόμος έχει κλείσει από τους 12 που έχει. Η συζήτηση συνεχίστηκε στο ίδιο κλίμα με τη Δημοτική Αρχή να ζητάει από την εργολήπτρια εταιρεία να δηλώσει ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να γίνεται ασφαλτόστρωση στα σημεία που γίνονται τομές. Από τη στιγμή που γίνεται σκαφή, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ότι μέχρι ποιες είναι το χρονοδιάγραμμα που κλείνει που θα γίνει η επούλωση με ασφαλτόστρωση? Όταν ενεργοποιείται η κάθε εντολή, μετά ρίχνουμε. Σε κάποια σημεία μπορούμε να ρίχνουμε και κατά την εξέλιξη της εντολής εργασίας. Μπορούμε να το υπολογίσουμε σε χρόνο, δηλαδή είναι μετά από 10 μέρες από την εσκαφή, είναι σε 20, γιατί εδώ έχουμε κάποιες εσκαφές που κάνανε και 2 και 3 μήνες να γίνει η ασφαλτόστρωση. Κώστα, οι κύριοι ρωτάνε πότε θα ασφαλτοστρώσουμε την περιοχή της Απολωνιάδας. Και όχι μόνο εκείνο το κομμάτι. Λοιπόν, και 30 και 40. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάω να ρίχνω ασφαλτικά. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο για εκείνο. Πότε θα τελειώσετε? Δεν μπορώ να γνωρίζω. Τι εννοείτε? Εσείς δεν είστε ο διευθυντής του έργου. Ναι, γιατί θα σας... Δηλαδή, θα ξεκινήσω... Πόσα χιλιόμετρα, πόσα μέτρα άσφαλτο την ημέρα ρίχνετε? Πρέπει να σας πω εγώ πότε τελειώσετε. Κάνω εγώ τη δική σας τη δουλειά. Εσείς να κάνετε τη δική σας. Φυσικά, όταν μου λέτε δεν ξέρετε πότε τελειώσετε, όταν ρίχνετε την άσφαλτο και έχετε μέτρα που έχετε ανοίξει, ξέρετε πόσα μέτρα την ημέρα θα ρίχνετε. Το 8ωρό σας τουλάχιστον. Θα σας πω εγώ πότε τελειώσετε. Απλώς υπολογισμός είναι. Είναι αυτό το πιο απλό που ρωτάμε, είναι αυτό. Μετά από πόσες μέρες γίνεται η ασφαλτόστρωση όταν ανοίγετε μία τομή? Αναλόγως στην εξέλιξη του έργου. Δηλαδή τι, μπορεί να πάρει και 10 μέρες, μπορεί να πάρει και 2 μήνες? Ναι, αναλόγως. Μπορεί να πάρει και 1 μήνα. Στη συνάντηση ήταν παρόν και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας του έργου ανάπλασης του ιστορικού κέντρου Αλεξανδρούπολης, συνολικής δαπάνης 1.092.951 ευρώ, η κατασκευή του οποίου θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρώσει η ΔΕΔΑ τις εργασίες της σε όλη την πόλη, ενώ αναμένεται να παραδοθεί σε 24 μήνες.